Θα καλωσορίσουμε τον team manager του Δικεφάλου, τον Μιχάλη Γιαννακίδη. Ωραία. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας και από μένα, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Θα μου δώσεις λίγο ένα λεπτάκι, γιατί είναι ένα γεγονός πρέπει να σταθούμε, που αφορά και το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Εκτός υπήρξε μια ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανέφερε ότι η κυρία Δημητρούλα, ετών 83, παρακαλώ, συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Υπήρξε σχόλιο του γιου της, ο οποίος ανέφερε περήφανος για τη μητέρα μου και όποιος δεν καταλαβαίνει του εξηγεί και το pick and roll. Και πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε, απαντώντας στον ιό της κυρίας Δημητρούλας, είμαστε όλοι περήφανοι για αυτούς που μας έκαναν ΠΑΟΚ και η κυρία Δημητρούλα έχει ανοιχτή πρόσκληση από τη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μόλις ανοίξουν τα γήπεδα για να παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας από τη θύρα VIP ή από όπου αλλού επιθυμεί. Είναι έτσι περιστατικά μικρά που νομίζω πρέπει να τα τονίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό και εγώ είχα ενημερωθεί από τη διοίκηση, ότι μόλις ανοίξουν τα γήπεδα είναι προσκεκλημένη η κυρία Δημητρούλα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο γενικά που είναι δίπλα στην ομάδα και με τον τρόπο αυτό μας κάνει περήφανους όλους και όλοι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να αποδεικνύουμε και στον κόσμο και με τον κύριο Χατζόπουλο το στόχο που έχει βάλει, που όπως έχει πει από την αρχή ο πρωταρχικός λόγος της ομάδας είναι να ξεχρεώσει. Ναι. Και θέλουμε να βγάλουμε, να το καταφέρουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Εκτός από υπερηφάνεια, Μιχάλη, σας γεμίζει και λίγο παραπάνω ευθύνες όμως, έτσι δεν είναι? Η συμμετοχή του κόσμου. Βέβαια. Και η στήριξή του. Βέβαια, σίγουρα αυτό, αλλά... Έτσι και έλεγες υπάρχουν ευθύνες σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, αλλά ένα παραπάνω που ο κόσμος δείχνει τόσο έμπρακτα τη βοήθειά του. Ακριβώς. Χωρίς να μπορεί να πάει στο γήπεδο. Φυσικά, φυσικά. Όπως είπατε και εσείς, στον ΠΑΟΚ είμαστε όμως, οι ευθύνες πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, είτε με το ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε απλά είναι κάθε μέρα να προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα για την ομάδα και να παλεύουμε έτσι όπως πρέπει να παλεύουμε. Μιχάλη, πριν πάμε στα της ομάδας, να μας διαφωτίσει 2-3 πράγματα. Για σένα η φετινή χρονιά, η πρώτη σου ως team manager, πώς είναι, πώς τη βιώνεις? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι έμπαινα από τα βαθιά από την πρώτη χρονιά. Αλλά όταν έχεις δίπλα σου διοίκηση όπως τον κύριο Χατζόπουλο και τον κύριο Τρισλάκη δίπλα σου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τους ακούς και φυσικά σιγά σιγά και εσύ να προσπαθείς όσο μπορείς από τη μεριά σου να κάνεις το καλύτερο για την ομάδα. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο κομμάτι, έτσι, γιατί και εγώ σταμάτησα φέτος ουσιαστικά να παίζω μπάσκετ. Είναι λίγο δύσκολο να το εμπεδώσω ακόμα 100%. Σίγουρα. Αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κ. Χατζόπουλος σε αυτόν τον τομέα. Και μου κάνει τη δουλειά πιο εύκολη, μπορώ να πω. Δηλαδή οι συμβουλές του, όλα τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αυτά που μου λέει, μου κάνει την... Και φυσικά και το πώς λειτουργεί και η ομάδα, έτσι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η λειτουργία της ομάδας. Για να μπορεί όμως να μου κάνει και εμένα τη δουλειά πιο εύκολη. Σίγουρα. Όντας όμως, Μιχάλη, παίκτης μέχρι φέτος, να το πω, ας πούμε, πέρσι, σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα για σένα, γιατί γνωρίζεις τι σημαίνει αποδυτήρια, γνωρίζεις πως σκέφτονται οι παίκτες, γνωρίζεις ότι ο καθένας έχει το μακρύ του και το κοντό του. Δηλαδή είναι ένα σύν για σένα αυτό, ότι είσαι παίκτης, ήσουν παίκτης και τώρα από τη στολή πήγες στο κοστούμι. Ναι, θεωρώ ότι εντάξει, και με τους παίκτες εδώ πέρα έχω πολύ καλή επικοινωνία γενικά. Λόγω αυτό που είπες και εσύ Κώστα, ότι ήμουν παίχτης πρόσφατα, ναι. Οπότε ξέρω πάνω κάτω πώς αντιδρούν, πώς αντιδράσουν σε μια κακή ήττα, πώς αντιδράσουν και πώς θα πρέπει να το συνομίσουμε μετά από μια πολύ καλή νίκη. Αλλά εντάξει, και γι' αυτό το λόγο βέβαια υπάρχει και ο τρελός προπονητής, έτσι, όπως ξέρετε όλοι, που μπορεί είτε σε μια κακή ήττα, είτε σε μια πολύ καλή νίκη, ξέρει ανάλογα πώς να κάνει τους παίκτες. Έτσι πραγματικά είναι. Τους συντριγκάρει. Συμμετέχεις, Μιχάλη, συμμετέχεις σε καμιά προπόνηση, σε κάποιο διπλό ή έχεις αποστασιοποιηθεί εντελώς από το... Το κρατούσε για το τέλος αυτό τώρα.
Όχι. Τι όχι. Είπα να μην κάνω ρίζιλι τώρα τους παίχτες μας. Εντάξει, να μην με δουνε. Αλλά όχι, δεν κάνω προπόνηση. Τον Γκρίφιν τον κερδίζεις. Τον κερδίζεις. Όχι, εγώ θα παίξω πρόσφατα ένας-ένας και έχασα να σου πω την αλήθεια. Στα τρίποντα, λοιπόν, όχι σε ένας-ένας. Ακούστε λίγο. Στα τρίποντα. Και τα τρίποντα έχω χάσει. Έχεις χάσει. Έχω χάσει και στα τρίποντα. Φοβερό. Έχω χάσει και στα τρίποντα. Τον άφησε. Είμαι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το επίπεδο τώρα που είναι υψηλό και είναι... έχω μείνει απροπόνητος κάποιους μήνες. Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Το Γιαννακίδη το ξέρω καλύτερα από όλους σας και ας μην με θυμάται εμένα. Διότι όταν έπαιζε στη ΜΕΝΤ. Ναι. Ήμουνα σε όλα τα παιχνίδια, αγωνιστικό χώρο με την TV 100 που μεταδίδαμε τα παιχνίδια τότε. Δεν έχανε τρίποντο. Δεν έχανε, ναι, δεν έχανε. Αυτός και, δεν... και ο αδερφός του Σπανούλη. Ο Δημήτρης, Για να σε πάω λίγο παλιά. Που έπαιζε στη Λάρισα. Πόσο παλιά είμαστε. Παιχτάρα ήταν ο Δημήτρης. Με πήγες πολύ, πολύ πίσω με πήγες. Πολύ πίσω. Και πάλι σου ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και λες να αφήσω το team manager να ξαναγίνω παίκτη. Εύκολα, εύκολα. Και coach Μουρατίδη τότε να ρίχνει πινελίκια και μου έλεγε το... ο Γιαννίκης, σκηνοθέτης, πάρ' το μικρόφωνο, βρίζει. Το 3 ήταν αυτό, το 3, το 2003-2002. Πότε είναι. Τότε είναι. Όχι, πιο μετά. Πρέπει να ήμουν 17 χρονών τότε. Πιο μετά. 17 χρονών πρέπει να ήμουν. Πρέπει να ήταν το 8. Το 7-8. Το 7-8 πρέπει να ήταν. Εντάξει. Με απίστευτη, ναι. Με πολύ καλή ομάδα η ΜΕΝΤ. Με καράμπουλα θυμάμαι. Καράμπουλα, τότε. Μακρύ. Με παιδιά δηλαδή που κάνα καριέρα. Το ψηλό, πώς το λέγανε. Δέσπο. Δέσπο, Καρίδα. Καρίδα. Για να δείτε έτσι, γιατί μας λένε δεν είμαστε μπασκετικοί εμείς. Επειδή είμαστε λίγο ποδοσφαιρικοί. Ωρε, Μιχάλη, τι ζούμε τώρα. απίστευτη. Μιχάλη. Πάντα. Ναι. Στα τρίποντα δηλαδή. Εντάξει, χέρι. Ωραίο. Ωραίο χέρι. Μιχάλη, εχθές συμπληρώθηκαν 3 μήνες από την ημέρα που ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Άρη Λυκογιάννη. Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 20. Ένα τρίμηνο που η ομάδα πραγματικά έχει αλλάξει χαρακτήρα. Πέρα από τις νίκες που σαφώς είναι περισσότερες, βγάζει κάτι άλλο στο παρκέ. Και αγωνιστικά και ψυχικά. Ναι. Γενικότερα είναι μια άλλη ομάδα θα έλεγα. Παρότι έχει τους ίδιους παίκτες σχεδόν. Ναι, η ομάδα φέρνει αυτή τη στιγμή μια σιγουριά. Δηλαδή θεωρώ ότι οι παίχτες μπαίνουν μέσα στο παρκέ και αισθάνονται, τους έχει ο κόουτς, τους έχει δώσει μια ψυχολογία με όποιον και αν παίζουν, είτε ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι το Μεσολόγγι, να τους έχει περάσει την ψυχολογία να δίνουν το 100% και αν η άλλη ομάδα είναι τόσο καλύτερη από τη δική μας ομάδα, να τους δώσουμε στο τέλος το χέρι και να τους πούμε συγχαρητήρια που μας κερδίσανε. Ναι. Αυτό οι παίχτες το έχουν καταλάβει. Και έτσι θεωρώ ότι αυτό που έχει αλλάξει κατά πολύ είναι αυτό το πράγμα, ότι ο παίχτης θέλει να δίνει το 100% στον αγώνα, να κουραστεί, αυτό που λέμε να κουραστεί, όσο παίξει, να παίξει ένα λεπτό, θα παίξει 30 λεπτά, θα παίξει 15 λεπτά, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ναι, για έναν παίχτη, να ξέρει ότι εγώ θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, και για να μπορέσει η ομάδα να καταφέρει το καλύτερο. Σωστά. Και αυτό το έχει καταφέρει ο coach κατά πολύ. Ήταν μια κίνηση η οποία βοήθησε πολύ την ομάδα πράγματι. Τώρα, από εδώ και στο εξής τι γίνεται. Τώρα εκεί που λέγαμε ότι 5 νίκες, 6 νίκες, τώρα πήγε η ομάδα παραπάνω και δείχνει ότι μπορεί παραπάνω. Ότι έχει όντως και αυτοπεποίθηση και βγάζει και ποιότητα. Ναι, κοίτα όμως Κώστα. Θα σου πω το πιο χαρακτηριστικό. Στόχος, όπως έχει πει, ξαναλέω, ο κ. Χατζόπουλος, είναι η ομάδα αυτή τη χρονιά να ξεχρεώσει. Ναι. Εμείς βέβαια, ό,τι μπορούμε να πάρουμε αγωνιστικά και όσο πιο ψηλά μπορούμε να πάμε, εννοείται ότι θα το κοιτάξουμε. Σίγουρα. Και δεν θα το αφήσουμε να πούμε, α, τώρα εντάξει, πετύχαμε το στόχο μας. Δεν μας νοιάζει άμα θα βγούμε τέταρτη, άμα θα βγούμε όγδοη, άμα θα βγούμε έκτη. Έτσι. Εμείς έχουμε υψηλούς στόχους, σίγουρα, και η διοίκηση και ο προπονητής, αλλά και εγώ προσωπικά, ναι, έχουμε υψηλούς στόχους. Και φυσικά, επειδή όπως είπαμε πριν, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ευθύνη. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ έχουν ευθύνη. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε να κερδίσουμε. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε από το κάθε μάτς, αυτό και θα κάνουμε. Έχετε αρχίσει να βλέπετε... τόσο το καλύτερο. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο τις ισορροπίες στη βαθμολογία στις θέσεις 4, 5, 6 ή ακόμα, Μιχάλη, είναι νωρίς για να μπείτε σε μια διαδικασία ποιος μπορεί να είναι ο πρώτος αντίπαλος στα play-off και οτιδήποτε άλλο.
Θεωρώ ότι ακόμα είναι νωρίς. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε μόνοι μας έκτη, μετά και από την ήττα που έκανε ο Ηρακλής από το Λαύριο. Ναι. Και με δύο νίκες διαφορά. Αλλά εντάξει. Ναι, το Λαύριο όχι, εννοώ με δύο νίκες διαφορά από τους κάτω, που είναι στις 6 νίκες. Είναι ο Άρης, ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής έχει 6 νίκες. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Θα πάει στις 4 μάλλον. Τι λες εσύ, Χρύσανθε. Το Χρύσανθο. Όντως. Όχι, δεν βγήκε, όχι. Τον καημένο τον κούσι. Το Χρύσανθο. Ναι. Ωραία. Οπότε εμείς τώρα θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάποιες νίκες για να κλειδώσουμε την έκτη θέση. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε ό,τι καλύτερο γίνει. Θα δούμε. Απλά περιμένουμε να δούμε και τα άλλα μάτια που έχουν αναβληθεί. Τι θα γίνει, δηλαδή έχει να βληθεί και το Προμηθέα ΣΑΕΚ. Σωστά. Αν δεν κάνω. Σωστά, ναι. Σωστά. Και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη ένα, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός είναι με εμάς. Είμαι εσάς. Σωστά. Τώρα με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, η ΑΕΚ την είδαμε και χθες με την Drupal Telecom. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ήταν καλή, ένα full roster. Ναι, όντως. Ναι, έχει και ένα full roster η ΑΕΚ, το οποίο πάθανε π.χ. τραυματισμό δύο παίχτες, αμέσως έχει να τους αντικαταστήσει. Εντάξει, εμείς αυτό, όπως είπα και πριν, είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Θα πάμε να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και από εκεί και πέρα ας κερδίσει ο καλύτερος, Κώστα. Ναι. Περίμενε. Μιχάλη, πες. Περίμενε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το πρωτάθλημα μέχρι τώρα, γιατί εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλά από την αρχή της σεζόν. Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ, έτσι, για να πιστέψει ακόμα περισσότερο ο κόσμος στην ομάδα και στις δυνατότητες, ήταν το διπλό στο Ιβανόφιο στο κύπελο, που έδωσε και μια προοπτική άσχετα μετά τι έγινε με τον Προμηθέα. Αλλά γενικότερα βλέπουμε και αρκετά, όχι περίεργα αποτελέσματα, εκπλήξεις θεωρητικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς, ούτε καν ο Άρης θες να κερδίσει 22 πόντους στον Ηρακλή. Όπως δεν περίμενε να κερδίσει ο Ηρακλής με στο Περιστέρι. Όπως δεν περιμέναμε τόσο δυνατό. Έχουν γίνει πολλά, ναι, γίνει αρκετά. Πολλά, αρκετά. Φέτος, ναι. Ναι, είναι αυτό που λέμε εξ αρχής, ότι είναι το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Και αν πέφτανε δύο ομάδες και όχι μία, θα υπήρχε θέμα γενικά στο θέμα ανταγωνιστικότητας. Ναι. Όπως και τώρα βέβαια υπάρχει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιος και τι θα πέσει. Και πιστεύω ότι θα πάει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, εγώ θεωρώ. Για το ποια θα είναι η ομάδα που θα πέσει. Μεσολόγη ΠΑΟΚ πέσει στην αγωνιστική. Κανόνισε, Μιχάλη. Κοίταξε, τώρα που σώθηκε ο Άρης, άμα χάσετε θα πέσει ο Ηρακλής. Γι' αυτό λέω, Μιχάλη, κανόνισε, Μιχάλη. Θα κερδίσει. Εντάξει, ο Ηρακλής θεωρώ ότι αν κερδίσει τώρα το Σάββατο δεν θα έχει θέμα. Αν χάσει τώρα και από το Σάββατο ο Ηρακλής, εντάξει, είναι άξιος η μοίρα του. Ναι. Είναι μέσα στο Ιβανόφιο. Με το Μεσολόγιο. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής, ναι, θεωρώ ότι ο Ηρακλής είναι ένα παιχνίδι το Σάββατο, το οποίο είναι τελικός, θα έλεγα. Ναι. Δεν επιτρέπεται να το χάσει αυτό το μάτι. Για να πάμε μετά στην τελευταία αγωνιστική που είναι μετά από 7 αγωνιστικές. Πέντε. Μετά από πέντε. Μετά από πέντε αγωνιστικές, σωστά. Μιχάλη, εγώ βάζω τη δικιά μας που είναι και του Παναθηναϊκού. Ναι, σωστά. Εσείς έχετε έξι. Πόσο σημαντικό είναι, Μιχάλη, να έχετε δίπλα σας έναν χρηματοδότη, έναν διοικητικό ηγέτη, τον οποίο βλέπουμε, το έχει πει και ο ίδιος, ότι δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω με το αεροπλάνο και η ομάδα να πηγαίνει με το λεωφορείο, είμαι συνέχεια μαζί της. Το δήλωσε εδώ στο Λίμπερο. Είναι στην άκρη του πάγκου. Πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Είναι στις προπονήσεις. Πώς το βιώνει όλο αυτό η ομάδα? Και εσύ και οι υπόλοιποι. Εντάξει, είναι, τα υπόλοιπα μέλη. Θεωρώ ότι και για τους παίχτες αισθάνονται μια σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος τον οποίο σκεφτείτε ότι τον βλέπουν κάθε μέρα στο γήπεδο. Το έχεις βιώσει ξανά αυτό εσύ? Στην καριέρα σου το έχεις βιώσει? Το έχω δει αυτό. Πρώτη φορά. Να έρχεται ο πρόεδρος, ουσιαστικά ο πρόεδρος, ο ηγέτης που βάζει ο χρηματοδότης, ναι, που κάνει ό,τι μπορεί για αυτήν την ομάδα να είναι στο γήπεδο κάθε μέρα. Να πηγαίνουμε με το πούλμαν και να είναι ο πρώτος που θα ανέβει στο πούλμαν και θα κάτσει και θα περιμένει. Είναι αλήθεια. Για να δει τι θα γίνει η ομάδα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, σας λέω αλήθεια. Δηλαδή, ο κ. Χατζόπουλος δεν μπορούσε να πει εγώ πάω με το αεροπλάνο, λέτε εσείς. Ή να πάω με τα μάξι μου, με ένα φίλο μου. Ή να πάω, ναι. Ναι, με το γιο μου και τα λοιπά, αλλά θα έρθω με τα μάξι. Πότε παίζουμε, Σάββατο 5 ώρα. Πότε παίζουμε, Σάββατο 5 ώρα. Σάββατο πρωί ξεκινάω από Θεσσαλονίκη και πάω Αθήνα.
Αντίθετα, πάει με το Πούλμαν με την ομάδα μαζί από την Παρασκευή, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Το καλύτερο είναι αυτό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Από την Παρασκευή. Κοιμάται με, το κοιμάται και με την ομάδα με το ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο κοιμάται, ρε παιδιά. Εντάξει, κοιμάται στο αυτοκίνητο άνθρωπο. Ρε Χρήσανθε, Σάββατο πρωί σου λέω φεύγει 10 ώρα το πρωί και 3 ώρε στην Αθήνα και βλέπει το μάτς άνετο με τον καφέ σου και πρόεδρο. 6,5 ώρε στο λεωφορείο. Και 6,5 ώρα μέσα. Απλά μην μπορεί να μην έχουμε τα λεφτά και τα ρομπότα. Δεν κάνει, δεν πάει. Δεν πάει. Όταν πάει όμως. Ο Άρης αφού ξέρω ότι πάει με. Με αεροπλάνο. Αφού έχει λεφτά ο Άρης. Ναι, ναι, φίλε. Άρης είσαι, αυτοκράτορας. Τι ωραία περνάμε. Άρα αυτό, Μιχάλη, είναι ένα γεγονός που σχολιάζει και έχει επηρεάσει θετικά την ομάδα. Ότι πέρα από το ο άνθρωπος βάζει τα χρήματά του, τη δίνει και ενέργεια επί της ουσίας. Δηλαδή, ώρες-ώρες νομίζω ότι στον πάγκο που κάθεται, ένα κάγκελο του λείπει για να αρχίσει να το κουνάει όταν πανηγυρίζει. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου. Ναι. Και επίσης, επειδή κάπου τον είπανε τρελό και παρεξηγήθηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τρελός, είναι θεότρελος, έτσι. Ωραίο. Καλό. Ωραίο, ωραίο. Ναι, παρεξηγήθηκε, γιατί δεν είναι τρελός, είναι θεότρελος. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα οι αντιδράσεις του, η χαρά και αυτό που εισπράττηκε ο ίδιος από την ομάδα, το ευχαριστιέται όλο αυτό που κάνει, γιατί θεωρώ ότι δεν το κάνει απλά για να το κάνει, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το κάνει επειδή το γουστάρει, έτσι, και το χαίρεται. Μα το οξυγόνο του παράγοντα αυτό είναι. Το οξυγόνο του παράγοντα αυτό είναι. Να γουστάρει. Να νιώθει καλά. Δεν ακριβώς. Είναι ούτε να παίρνει λεφτά, ούτε να αυτό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να γουστάρει, να είναι με την ομάδα, να κερδίζει, να λυπάται, να χάνει κτλ. Αυτό γουστάρουν όσοι είναι ακόμη οι παραδοσιακοί παράγοντες. Και ο Χατζόπουλος είναι. Ακριβώς, Κώστα. Αυτό ήθελα να πει, να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι και στη λύπη ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Ήταν κάθε. Δηλαδή, όχι όταν χάναμε, δεν ερχόταν στο γήπεδο, ή λέει α, εντάξει, το ένα ή το άλλο. Δεν σας μιλάω, χάναμε, βρείτε άκρη κτλ. Ήταν εκεί πέρα. Ακριβώς. Ήταν εκεί, δίπλα. Στην ομάδα, στους παίχτες. Έτσι, έτσι. Του το αναγνωρίζω. Μιχάλη, έχεις παίξει στον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια αυτό, βέβαια. Και εγώ πιστεύω ότι και ο κόσμος, επειδή έχει δει τι προσπάθεια κάνει ο κύριος Χατζόπουλος, θεωρώ ότι γι' αυτό έχει βοηθήσει και πάρα, πάρα πολύ στην αύξηση, έτσι. Είναι και παράγοντας. Και να σας δώσω να καταλάβετε πόσο ακόμα θεότρελος είναι ο κύριος Χατζόπουλος. Είναι ο μοναδικός που πίστευε από την αρχή ότι θα πιάσουν το στόχο των 500.000 οι ΠΑΟΚΣΙΤΕΣ. Δηλαδή το έλεγε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, οι οπαδοί, οι φύλαθοι του ΠΑΟΚ θα πιάσουν αυτόν τον στόχο που έχουμε βάλει. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος καταλαβαίνει, Μιχάλη, ποιος είναι original και straight και ποιος είναι, ας πούμε, λεζάντα και έχει ίσως άλλους σκοπούς. Ο κόσμος το αφουγκράζεται αυτό. Δεν είναι ο κόσμος ουρανοκατέβατος, έτσι. Μπορεί καμιά φορά να παρασύρεται. Σίγουρα, τον κόσμο. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Τον κόσμο εύκολα. Μπορεί να τον κοροϊδέψει μία φορά. Έτσι, άντε, μία φορά. Μάξιμουμ μία φορά, έτσι. Μην πω δύο. Στη δεύτερη θα σε καταπιούν. Θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύει. Σωστό. Να πούμε, Μιχάλη, ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να βάλει χρήματα ακόμα και 11 το βράδυ αύριο. Ναι. Δεν έχει διαδικτυακά ειδικότερα. Όσοι δεν πάνε στα κυσέ κάποιας τράπεζας. Υπάρχει είναι το ενδεχόμενο παράτασης, Μιχάλη. Υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης. Ξέρεις. Δυστυχώς αυτά είναι πράγματα που της δεν δίκης. Μου τα λένε. Είναι πράγματα της διοίκησης που, που μου τα κρατάνε κρυφά. Θα προσπαθήσω σε κάποιο τέτοιο να μπω μέσα, αλλά θεωρώ ότι ο κ. Χατζόπουλος υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μικρό. Αλλά το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει. Μιχάλη, κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσουμε. Έχεις παίξει στον ΠΑΟΚ 4 χρόνια. Σε καλές ομάδες, θεωρώ εγώ. Εντάξει, μπορεί όχι εκεί που ήθελε ο κόσμος του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90. Έχετε τερματίσει και τρίτη και πέμπτη. Δεν είναι κρίμα, γιατί έχει ζήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, στα καλά του και στα άσχημα. Δεν είναι κρίμα για τον κόσμο. Ας αφήσουμε απ' έξω το οικονομικό κομμάτι που σαφώς η ΚΑΕ θα είχε, νομίζω, μεγάλα έσοδα. Για τον κόσμο, αυτούς τους πιστούς του μπάσκετ της ομάδας, δεν είναι κρίμα να μην μπορούν να χαρούν αυτήν την ομάδα τη φετινή? Σίγουρα είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί θεωρώ και από αυτά που έχω διαβάσει
ότι σε πολλά μάτς τα παιχνίδια θα γινόταν sold out, σίγουρα. Δηλαδή με τον Άρη σίγουρα θα γινόταν sold out. Με τον Ηρακλή σίγουρα θα sold out. Με τον Παναθηναϊκό, με τον Προμηθέα ή με τελικό κυπέλλου θα γινόταν sold out. Είναι πολύ κρίμα δυστυχώς, ναι, για τον κόσμο που δεν τους έχουμε δίπλα μας έτσι όπως από κοντά μας, δηλαδή για να μας ενθαρρύνει αγωνιστικά. Αλλά δείχνει ο κόσμος ότι τουλάχιστον εξωαγωνιστικά μας βοηθάει όσο μπορεί. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το πράγμα, και θεωρώ ότι αν μέχρι αύριο πετύχει το στόχο που είναι τα 500 χιλιάρικα, ο κύριος Χατζόπουλος, εγώ θεωρώ ότι αύριο τι ώρα είναι, μέχρι τις 11 το βράδυ που μπορεί, που είναι η τελευταία μέρα, αν πετύχουν το στόχο, δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Χατζόπουλος να μην συγκινηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκινηθεί. Είναι μεγάλο παράσημο ήδη, αλλά θα είναι ακόμα μεγαλύτερο σαφώς, αλλά νομίζω ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι όντως πάρα πολύ σημαντική. Ναι, και εύχομαι του χρόνου να τους έχουμε δίπλα μας και να μπορέσουμε να, όπως κερδίζουμε και χαιρόμαστε τώρα αυτοί οι λίγοι που είμαστε στο γήπεδο, ναι, να μπορούμε να χαιρόμαστε με 5 και 6 χιλιάδες κόσμο όλοι μαζί. Και, και αν έχουμε κοντά μας τους δύο θεότρελους, ναι, βασικά το θεότρελο με τον τρελό, που ελπίζω να βρουν μια κοινή λογική για του χρόνου, θεωρώ ότι θα πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ, Μάικ. Πούσαν στο Λίμπερο. Να είστε καλά και γερός να είσαι, θα τα ξαναπούμε. Και κάνε λίγο προπόνηση, γιατί είμαι φορμαρισμένος εγώ ακόμη, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Κάνε λίγο προπόνηση. Κλάψαμε, Κώστα, κλάψαμε. Εσύ ακόμα μου χρωστάς βολές να παίξουμε. Περιμένω. θα το κάνουμε και αυτό. Εγώ πάντως είμαι σε φόρμα, να ξέρεις πάντα. Ναι. Εντάξει. Στα λόγια. Εσένα σε κερδίζω και έτσι. Κοίταξε, με το αριστερό εγώ θα σου το αρώ όμως. Σου δίνω το αβάτι. Εντάξει. Καλό. Εντάξει, okay. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε να πολύ. Καλά. Γεια, καλή συνέχεια. Γεια.